Το ένα βήμα πίσω ήταν πρώτα το θέατρο του Νίκου Ρουμπάκη που κάναμε συνέλεξη των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια με την Δημοτική Θεατρική Σκηνή. Και τώρα έχουμε το ένα βήμα πίσω το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, η ταινία ιστορικό δράμα μικρού μήκους, τα οποία γυρίσματα είχαν ξεκινήσει το Δεκέμβριο του 2021 εδώ στην Αιακείο με μέλη της Δημοτικής Θεατρικής Σκηνής, με εθελοντές φίλους, με το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Κύου. Και τώρα έρχεται η επίσημη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ σε έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο χώρο, στο παλιό σινεμά της Νέας Κύου, το Cineplaz, που δεν ήταν άλλο από το σειροτροφείο του Δελή, το οποίο μετατράπηκε σε Cineplaz μετά το μοβαδισμό των Γερμανών. Και εκεί θα κάνουμε και μια μουσικοθεατρική εγκατάσταση με μουσική και τραγούδια, αφού η θεματική της βραδιάς είναι οι πρόσφυγες και η ζωή τους στην εγκατάσταση της Νέας Κύου. Τα κείμενα έχει κάνει πάλι ο Νίκος Ρουμπάκης. Την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχω αναλάβει εγώ. Τις χορογραφίες η Μαρλένα Λιαγκρή και η Ιωάννα Ικουγιά. Τα κοστούμια ο Τάξης Κοκκινόπουλος. Και όλη την εγκατάσταση σκηνογραφία την έχει κάνει ο Σπύρος Οπούλος. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Δοσεμετζή για την παραχώρηση όλου αυτού του κτίριου και του χώρου και για την παρέμβαση τους υπαλλήλους του Δήμου Άργους Μυκηνών, γιατί χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή η εγκατάσταση. Αυτό θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου μαζί με την πρεμιέρα, στις 8.30 ώρα. Και στην μουσική και στα τραγούδια είναι ο Αδριανός Νόνης και η Ελένη Νόνη, στο πιάνο ο Βασίλης Ντρουμπογιάννης, βιολί και μπουζούκι, μια ομάδα από την Αθήνα που θα ολοκληρώσουμε και θα παρουσιάσουμε την παράσταση. Και φυσικά εθελοντές του φιλμ που ενώ συμμετείχαν στο φιλμ θα συμμετέχουν και ζωντανά σε δρόμενο μέσα στην εγκατάσταση για να υποδεχθούμε το φιλμ του μικρού μήκους ένα βήμα πίσω. Η κατάσταση για τη ζωή των προσφύγων έχει θεματική ενότητα τη ζωή των προσφύγων αφού ήρθαν εδώ. Και η ταινία είναι μια βιωματική ανάμνηση απογόνων 100 χρόνια μετά με μια κινηματογραφική έτσι, ματιά και εικαστική από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο και τη White Dog Films. Την καλλιτεχνική επιμέλεια την είχα αναλάβει εγώ και την παραγωγή όλη ο Δήμος Άργους Μυκηνών. Και η κεδάμη επίβλεψη, αφού είμαστε εμείς βέβαια. Κάηκε, ξαναγεννήθηκε στην άλλη όχθη. Ένα με το κορμί μας κυλάει μες στο αίμα μας. Κι όταν ονειρευόμαστε, περιδιαβάζουμε στα περιβόλια της και σεριανάμε στις πλατείες. Η πόλη της Ανατολής μας κατοικεί και κατώτορα χρόνια μας δικάζει.